στην κουζίνα των Hardware Busters, επειδή έψαχνα να βρω ένα βίντεο, γιατί αγοράσαμε μια καινούργια καφετιέρα, η οποία είναι της Blitzwolf. Το μοντέλο είναι το BWCMM2. Έψαχνα να βρω ένα βίντεο για το πώς να τη λειτουργήσω. Είπα να μην διαβάσω μια φορά το manual, όπως έλεγε και ο Άρης. Παιδιά, δεν βρήκα τίποτα και ούτε σε καμία γλώσσα δεν βρήκα κάτι δηλαδή. Οπότε έκατα διάβασα το manual, ευτυχώς δεν το είχα πετάξει. Είπα να σας το δείξω για να δείτε τι είναι. Σαν καφετιά είναι πολύ καλή. Όλα παίζουν βέβαια ρόλο στο νερό. Πρέπει το νερό να είναι πάντα φρέσκο, γι' αυτό και θα προσθέσω τώρα λίγο νερό. Από εδώ σηκώνουμε το καπάκι, αν δεν θέλουμε να το βγάλουμε, γιατί είναι πολύ εύκολο. Έχω γεμίσει ήδη λίγο το μπρίκι μου εγώ τώρα με νερό φρέσκο. Γεμίζουμε από πίσω. Έχει μια ένδειξη Max για όσους δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει καφετιέρα. Εδώ είναι η ένδειξη Max. Από πίσω, να τη. Εδώ. Κάτσε, παιδί μου, βάλε το χέρι. Ναι. Okay. Ναι. Λοιπόν. Και τι γίνεται τώρα, δεν έχει κανένα κουμπάκι εδώ πέρα, οπότε λες εσύ τώρα τι γίνεται, πώς ανοίγει. Επειδή εδώ στην Κύπρο ευτυχώς έχουν διακόπτες πάνω στις μπρίζες, ανοίγουμε το διακόπτη. Αυτό εδώ πέρα, την πρώτη φορά που θα το ανοίξεις, δηλαδή όταν θα πας να το ανοίξεις, θα το κάνεις on, το πατάς μία φορά. Για να το κλείσεις όμως, δεν κλείνει έτσι, πρέπει να το κάνεις παρατεταμένα. Οπότε πάμε πάλι. On. Φυσιολογικό είναι ότι για να βγάλεις ζεστό νερό πρέπει να το ζεστάνει πρώτα. Οπότε όσο αναβοσβήνουν αυτά εδώ, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πρέπει να περιμένουμε να σταματήσουν να αναβοσβήνουν. Πάμε να επεξηγήσουμε λίγο τώρα τι βλέπουμε. Turn off on. Αυτό εδώ πέρα ενεργοποίηση από ενεργοποίηση της συσκευής. Από εδώ είναι για να βγάζεις 1,5 φλιτζάνι καφέ, δηλαδή 1,5 δόση. Εμένα επειδή δεν μου φτάνει, πατάω άλλη μια φορά αυτό και μου βγάζει επιπλέον καφέ. Εάν θέλετε να το κάνετε manual, να βγάλετε όσο καφέ θέλετε εσείς, πατάτε το χεράκι και σας το βγάζει manual τον καφέ. Σταματάτε όποτε θέλετε, θα το δούμε κιόλας. Αυτό εδώ πέρα είναι για το αφρόγαλα. Από εδώ. Και κλείνει. Και επειδή είχα κάνει εγώ καφέ και ανακάλυψα, ρε παιδιά, τώρα τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ήξερα τι είναι αυτό εδώ. Το έβλεπα κάθε φορά, δεν ήξερα τι είναι. Λοιπόν, αυτό είναι για να κρατάει τη βάση από αυτό εδώ πέρα που τη βγάζουμε και την πλένουμε και να μην φεύγει όταν πάμε να αδειάσουμε τον καφέ. The end. Εγώ δεν το ήξερα, το έμαθα τώρα. Τόσα χρόνια έχω καφετιέρα, δεν το είχα χρησιμοποιήσει ποτέ. Λοιπόν, πλένουμε τη βάση. Αν θέλετε, μπορείτε να το βγάλετε κιόλας αυτό εδώ. Εγώ δεν το βγάζω, από την αλήθεια. Έχει αρχίσει και ζεσταίνεται και αυτό το βλέπεις κιόλας από το νερό που στάζει. Λοιπόν, για να μην λερώσουμε το φλιτζάνι μας, ας το καθαρίσουμε λίγο. Λοιπόν, έχει σταματήσει να αναβοσβήνει. Πάει να πει ότι είναι έτοιμο. Καφέ δεν βάζει μας. Ναι, εννοείται. Λοιπόν. Αυτή εδώ υπάρχουν καφετιέρες. Έχουμε δει, παιδί μου, στις επαγγελματικές καφετιέρες στα μαγαζιά ότι έχουν ένα εργαλείο και πατικώνουν κάτω τον καφέ. Οι πιο πολλές καφετιέρες που δεν είναι επαγγελματικού τύπου δεν το θέλουν αυτό, γιατί φρακέρνει ο καφές μέσα και δεν μπορεί να βγάλει. Είχα μια άλλη καφετιέρα, την Γκάτσια, και το έκανα 2-3 φορές και δεν έβγαζε καθόλου καφέ. Γκάτσια, η προηγούμενη καφετιέρα. Δεν έβγαζε καθόλου καφέ. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα καφέ. Οπότε δεν το πατικώνουμε κάτω εμείς τον καφέ. Εμένα το blend τώρα που θα χρησιμοποιήσουν και έννοια μου αρέσει πάρα πολύ. Από το πήρες? Little. Έχει παντού καφέδες, ρε παιδιά. Αυτό είναι αναλόγως σε τέτοια. Εγώ δεν έχω και πολύ. Είναι μερικοί που έχουν θέμα με τον καφέ. Εμένα απλά να μην είναι πικρός και ξινός. Κατά τα άλλα, καφές να είναι και να ξυπνάω. Και να είναι φθηνός. Όχι, δεν με πειράζει το να είναι φθηνός. Λοιπόν. Φυσικά δεν σε πειράζει. Φυσικά και δεν με πειράζει, ναι. Απλά να μου αρέσει. Λοιπόν, πολύ σημαντικό. Επειδή την πρώτη φορά που πήγα να κάνω καφέ, είχα και το μωρό δίπλα, εξφεντονίστηκε αυτό εδώ. Έχει 2 εγκοπές. 3. Που μπαίνει αυτό, αυτό και αυτό. Αν δεν το βάλεις, δεν βιδώνει καλά. Λοιπόν. Εντάξει, καλό είναι να σκύψεις και λίγο να βρεις που είναι εγκοπές. Αυτό είναι σε όλες τις καφετιέρες, έτσι. Λοιπόν, δεν το βάζετε εδώ, που με το κουμπώνει. Να μην πηγαίνει άλλο. Γιατί έχει τόση πίεση, έχει τόσο αμπάρι πίεση, που το εξφεντονίζει, άμα δεν το σφίξεις. Την έχω πατήσει. Για όσους δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει καφετιέρα. Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα από κάτω έχει 2 πραγματάκια.
είναι για να κάνεις μία δόση εσπρέσο και άλλη μία δόση εσπρέσο. Επειδή... Με τζάνια ταυτόχρονα. Ναι. Ωραία. Δηλαδή βάζεις το ένα από εδώ ναι. και το άλλο από την άλλη. Ωραία. Εγώ επειδή θέλω έτσι μπόλικο καφέ, το βάζω στη μέση για να τρέχει και από τα δύο. Λοιπόν, και πατάω αυτό εδώ πέρα. Θα μπορούσα να συνδέεις λάστιχο και κουβά. Είναι μια τέτοιο, μια επιλογή. Ξεκινάει και μετράει, αν θυμάμαι καλά, 25 δευτερόλεπτα βγάζει καφέ. Συνεχίζει και βγάζει καφέ. Θα το γυρίσω κιόλας να φαίνεται. Έχει τον αφρό του. Ο καφές του είναι απίστευτος. Δηλαδή, απλά πολύ σημαντικό, φρέσκο νερό κάθε φορά που κάνεις καφέ. Ναι, 20-25 είναι αυτό. Σταματάει. Επειδή αυτό είναι αφρός και θα κάτσει, εγώ θέλω παραπάνω καφέ. Ή θα πατήσω αυτό να μου βγάλει άλλα 15 δευτερόλεπτα καφέ, ή θα πατήσω αυτό με το χεράκι. Θα πατήσουμε αυτό με το χεράκι να δούμε πώς δουλεύει. Όση ώρα θες, τα αφήνεις τώρα. Αν δεν χρειάζεται το εσπέρι. Όχι. Άντε, φτάνει. Στοπ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αφρόγαλα, γιατί θέλω να κάνω καπουτσίνο. Για να γίνει τώρα το αφρόγαλα, τι σημαίνει το αφρόγαλα? Παίρνεις γάλα, ή παίρνεις γάλα καρύδας, ή παίρνεις αμύγδαλο, ή οτιδήποτε θες. Παιδιά, αν θέλετε να κάνετε σωστό καφέ, πρέπει να κάνετε αφρόγαλα. Και το αφρόγαλο να είναι ζεστό. Οπότε, ανοίγουμε το λευγέ αυτόν εδώ και πατάμε αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι. Το έχω πατήσει. Το ότι αναβοσβήνει σημαίνει πάλι ότι ζεσταίνει για να βγάλει τον ατμό και να ζεστάνει το αφρόγαλα. Το γάλα για να γίνει αφρόγαλα. Λοιπόν, η γκάτσια έβγαζε και νερό μαζί που είχα. Δεν ξέρω γιατί έβγαζε νερό. Τούτη εδώ βγάζει μόνο ατμό. Ευτυχώς. Από αυτόν εδώ πέρα τη ροδέλα. Ουσιαστικά ρυθμίζεις με πόση ένταση θα ζεσταίνει το αφρόγαλα, γιατί αν έχεις λίγο αφρόγαλα ή πολύ, παίζει ρόλο και το σκεύος, μπορεί να στο πετάξει. Είναι πολύ δυνατός ο αφρός. Λοιπόν, ακόμα ζεσταίνει. Εγώ έχω βάλει εδώ πέρα αυτό το περίεργο το μείγμα που με ρώτησε ο Άρης τι είναι. Είναι γάλα καρύδας. Και νομίζω ότι τέλειωσε. Λοιπόν, όπως είπαμε, το βάζουμε μέσα αυτό εδώ, δεν το φοβόμαστε. Έχει αρχίσει και δημιουργεί το αφρός. Για το λόγο του αληθές τώρα να δείξουμε και τον ατμό. Η ένταση που λέγαμε. Γι' αυτό πρέπει να είναι όλο μέσα αυτό εδώ. Όσο πιο πολύ τα αφήνεις, τόσο πιο πολύ φουσκώνει. Λοιπόν, όταν θα τελειώσετε τη διαδικασία αυτή, καλά είναι να πάρετε ένα άλλο μπολάκι, να το γεμίσετε νερό. Και να ξεπλύνετε τη μανιβέλα αυτή εδώ. Και ναι, για όσους θέλουν να ρωτήσουν, ζεσταίνει και νερό αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, αφού το καθαρίσαμε αυτό, η σωστή διαδικασία που κάνουν στα μαγαζιά ποια είναι? Παίρνεις το αφρόγαλα. Παίρνεις το φλιτζάνι σου, παίρνεις το κουτάλι σου και παίρνεις μόνο τον αφρό. Κανονικά. Κάνεις δηλαδή αυτό το πράγμα. Και έτσι φτιάχνεται ο καπουτσίνο. Πριν ήταν εσπρέσο. Λοιπόν, ο οποιοσδήποτε θέλει τώρα μπορεί να βάλει από πάνω κανέλα, άχνη ζάχαρη, λουκούμια, ιστορίες αμαρτίες. Αυτό ήταν. Πόσο κάνει αυτή? Δεν θυμάμαι. Πόσο την είχες πάρει? Νομίζω ότι την είχες πάρει με έκπτωση εσύ. Καλά, οι τιμές αυτά παίζουν. Ναι. Ναι. Είναι σαν το ανσασέρ. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε και πώς την κλείνουμε τώρα. Πατάμε αυτό για να ενεργοποιηθεί αυτό εδώ πέρα, ξανά. Mm-hmm. Και όπως είπαμε, παρατεταμένα και τέλος. Εδώ στην Κύπρο δεν έχει πολύ αλάτι το νερό, αλλά Ελλάδα είχε που ήμασταν εμείς. Καλά είναι φου και φου, μια φορά το δίμηνο θα έλεγα εγώ, να παίρνετε ένα ειδικό μείγμα που υπάρχει για να κάνετε discaling. Δεν ξέρω αν αυτή εδώ πέρα κάνει, αλλά το discaling το απλό είναι να βάζεις την ταμπλέτα ή το υγρό μέσα και να κάνεις μία φορά καφέ και μετά να βάζεις δύο φορές νερό, να βγάζεις καθαρό νερό για να μην έχει γεύση το νερό και ο καφές. 3W,
www.wsn.gr. Έχουμε πολλά πράγματα εκεί και ό,τι δεν έχουμε, δεν το έχουμε περάσει ακόμα. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο αν δεν βρείτε κάτι που θέλετε στη σελίδα, γιατί πολύ πιθανό να το έχουμε και να μην το έχουμε περάσει ακόμα, γιατί ένας άνθρωπος δεν μπορεί να το περάσει όλα. Τι άλλο να πούμε, να μπείτε στο Hardware Buster, στη σελίδα μας, ανεβάζει ο Άρης έτσι πρωτοποριακά πραγματάκια πάλι. Εγγραφή στο κανάλι. Εγγραφή στο κανάλι, γιατί σχολιάκια. Ναι, εγγραφή στο κανάλι γιατί έχουμε πέσει, σχολιάκια και αν θέλετε και άλλες έτσι συσκευές τέτοιου είδους, αφήστε και κανένα φράγκο στο Patreon για να τις παίρνουμε. Να τις δοκιμάζουμε έτσι, να σας λέμε τις απόψεις. Είναι από τις πιο εύκολες πάντως καφετιέρες που έχω πάρει. The end.